θα ενημερώνουμε τον κόσμο του Εθνικού και κάθε ενδιαφερόμενο, απαντώντας σε όλες τις ειδήσεις που θεωρούμε πρόκληση. Σε αντίθεση με την άποψη κάποιων που θεωρούν τη δημοσιότητα μειονέκτημα, εμείς τη θεωρούμε διαφάνεια. Είναι λογικό εσύ να μου επιτίθεσαι και εγώ να πρέπει να το αποσιοποιήσω? Άλλωστε, τα αποσιοποιημένα χρέη του παρελθόντος, που είναι σταθερή αιμορραγία για το Σύλλογο, μας συγκεντρώνουν σήμερα εδώ. Θα σχολιάσω λίγα πράγματα εγώ από την συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη και θα προσπεράσω γρήγορα το θέμα του πρωτοδικείου όπως το ανέφερε. Αποκλείεται να τον προέτρεψε ο δικηγόρος του να προβεί σε τέτοια δήλωση. Δίκηση πρωτοδικείου υφίσταται μόνο σε περίπτωση μία ανάδειξης Προεδρείου στον Ερασιτέχνη Εθνικό. Θα μείνω όμως από τις δηλώσεις του και θα ξεχωρίσω το όνομα του κυρίου Παλακίδη που αναφέρθηκε επίσης, ο οποίος προς τιμή του αποποιήθηκε των διεκδικήσεων των παροχών προς το Σύλλογο. Αυτά είναι τα δύο σημεία που θα εγώ να επισημάνω. Και τώρα, από όσο καταλάβαμε, σε δύο άξονες κινήθηκε η προσπάθεια του κυρίου Γεωργιάδη. Ο πρώτος άξονας αφορούσε τη γνώση του Προέδρου για το χρέος και δίνω το λόγο στον Πρόεδρο να σας εξηγήσει. Λοιπόν, θέλοντας να συνεχίσω σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη για το αν ο ερασιτέχνης είχε γνώση της οφειλής ή όχι. Και έκανε μάλιστα ρητή αναφορά στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Ιουλίου, 17 Ιουλίου του 2016. Λοιπόν, έχω μπροστά μου εδώ το βιβλίο πρακτικών, το οποίο κάνει ρητή αναφορά σε ό,τι αφορά την έκθεση της Εξειδικευτικής Επιτροπής του κ. Γεωργιάδη και το πρακτικό το οποίο δεν υπογράφεται από τον Πρόεδρο, όπως ο ίδιος αναφέρει πολλές φορές, αλλά από δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Τον Πρόεδρο τότε της Γενικής Συνέλευσης, Κομίτη Δοξάκη, και τη γραμματέα, την κυρία Μερκούδη Δάφνη. Που είναι επομένως οι ισχυρισμοί του κυρίου Γεωργιάδη, οι επίμονοι, σε ό,τι αφορά τη γνώση και την υπογραφή, ιδιαίτερα την υπογραφή. Καλό θα είναι να προσέχει ο κύριος Γεωργιάδης όταν αναφέρεται σε έγγραφα επίσημα να είναι σίγουρος για αυτά που λέει και όχι να συκοφαντεί με τέτοια ψευδή τα μέλη του Συλλόγου. Σε ό,τι δε αφορά το ίδιο το κείμενο της Εξελεκτικής Επιτροπής, σε δύο σημεία θα αναφερθώ μόνο της Εξελεκτικής Γενικής Συνέλευσης. Πρώτον, το σημείο που δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο της Εξελεκτικής Επιτροπής τότε, τον κύριο Μαυρούη Κλεάνθη, ο οποίος έκανε μία προφορική εκτενή ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του ΤΑΑ, όπως αυτά προσκομίστηκαν, χωρίς να παρουσιάσει στο σώμα τη γραπτή έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής, υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη της Επιτροπής. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό που λέει. Σε μια γενική συνέλευση δεν παρουσιάστηκαν γραπτά στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του κ. Γεωργιάδη. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Γενική Συνέλευση. Με υπογραφή Προέδρου και Γραμματέως. Μετά από αυτό τέθηκαν διάφορα ερωτήσεις στον κύριο Μαυρούδη, ο οποίος τι λέει. Θυλώνει ότι του παρουσιάστηκαν ό,τι βρήκαν και ό,τι του έδωσε ο κύριος Τελόπουλος, το πρώην μέλος της παραιτηθής δίκης του ΤΑΑ, και ότι θα υπογραφεί η έκθεση σε επόμενο χρόνο. Ήρθε, μας δήλωσαν τα στοιχεία, χωρίς καν υπογραφή της Εξελεκτικής Επιτροπής. Και σε ό,τι αφορά τα πραγματικά στοιχεία της δήλωσης, έρχομαι λοιπόν σε κάποια στοιχεία της δήλωσης. Της συγκεκριμένης από τα τρία μέλη της Εξελεκτικής. Σε ό,τι αφορά δε την εύρυθμη λειτουργία, σας διαβάζω το προήμιο έκθεσης του 22, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η εύρυθμη λειτουργία όλων των τμήματων και αναγνώριση, του 21 το ίδιο ακριβώς, σε όλες λοιπόν του 19 το ίδιο ακριβώς, 13 Μαρτίου πάλι του 19 το ίδιο ακριβώς κείμενο και πάμε στο συγκεκριμένο κείμενο, άρα το προήμιο της διαπίστωσης της εύρυθμης λειτουργίας ήταν ο μόνιμος κανόνας για να ξεκινήσει πάντα η έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής. Να πάμε λίγο στα στοιχεία όμως, τα οποία τεχνιέντος ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν τα είπε όλα. Καταγράφεται δε στον έλεγχο, σε ένα σημείο αυτού, ότι οι ταμιακές διευκολύνσεις τότε προς το Σύλλογο από τα τμήματα ήταν 47.899,76 ευρώ, χωρίς να αναφέρεται το πρόσωπο, ο τρόπος αποπληρωμής και το πότε δηλώθηκαν. Σωστά, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ακούστηκε δε ότι πληρώθηκαν παλιές οφειλές. Υπάρχει επίσης στα έξοδα η αναφορά για πληρωμές ΦΠΑ, ΙΚΑ και παλιές οφειλές, χωρίς να διευκρινίζει το ποσό,
και χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι από ταμιευτική διευκόλυνση ή από διαχείριση του ΤΑ. 85.753. Άρα, ποιος πλήρωσε τι. Για να είμαστε ξεκάθαροι για το ποιος πλήρωσε τι. Και συνεχίζουμε τώρα στην επόμενη σελίδα και την πιο σοβαρή, όπου η κυρία Λουπασάκη, μέλος της Εξελικτικής Επιτροπής, δεν υπέγραψε την πρώτη αναφορά και έδωσε σε δεύτερο χρόνο τις παρατηρήσεις της, για τις οποίες επιφυλάχθηκε να υπογράψει. Δεν θα τις διαβάσω όλες, αλλά αν θέλετε θα σας τις δώσω. Μέσα σε αυτές τις παρατηρήσεις, εκτός των άλλων, είναι και 64.050 ευρώ τα χρέη που δημιούργησε η διαχείριση διοίκησης κυρίου Γεωργιάδη, όχι παλαιότερες διοίκησεις. Εκείνη τη χρονιά μόνο δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Και ένα άλλο κομμάτι που δεν ούτε καν προσκομίστηκε στην Εξελεκτική, διότι ήταν χρέος, ήταν οφειλή, ήταν τα 39.000 ευρώ τη συγκεκριμένη περίοδου που έπρεπε να αποδοθούν στο Θράκη Παλάς. Γιατί απεκρύβησαν αυτά τα χρέη? Θα μας πει κάποιος? Και εν πάση περιπτώσει, όταν φεύγει μια διοίκηση του ΤΑ, πληρώνει, ζητάει οτιδήποτε και το λογαριασμό του στέλνει στον ερασιτέχνη, τα 64.050 ποιος θα τα πληρώσει? Ήδη τα πληρώνουμε φυσικά. Κάποιοι παίκτες από αυτούς που αναφέρονται πληρώνονται μέχρι και σήμερα. Δεν είναι αθώος Περιστερές και το ψέμα έχει κοντά ποδαριά, κύριε Γεωργιάδη. Προς τιμήν του βέβαια για τον κύριο Παλακίδη, στα μετέπειτα χρόνια, 18, 19, 20, αυτή η οφειλή δεν ζητήθηκε. Αποποιήθηκε της οφειλής ο κύριος Παλακίδης προς τιμήν του και μακάρι και ο κύριος Γεωργιάδης να έχει την ίδια λογική σε ό,τι αφορά τις δικές του απαιτήσεις για να βοηθηθεί ο Σύλλογος. Διότι όταν έρθεις στο Σύλλογο για να προσφέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να δώσεις πραγματικά στοιχεία και πραγματική προσφορά. Όχι 64.000 χρέη και να έχεις και την απέτηση των υπολείπων. Εν πάση περιπτώσει, αφού το δικαίωσε το δικαστήριο, η οφειλή θα παραμείνει. Και εμείς θα βρούμε τρόπο να την αποπληρώσουμε. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία, ήμουνα αρκετά λεπτομερής. Σε ένα άλλο κομμάτι, βέβαια, όπου ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε για τη σχέση του ερασιτέχνη με το ΤΑ και προσπάθησε να εμφανίσει εχθρικό τον ερασιτέχνη προς το ΤΑ σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση. Πέντε στοιχεία θα σας δώσω σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις και τη βοήθεια του ερασιτέχνη προς το ΤΑ. Και αναφέρομαι από το 2015, όπου η επιχορήγηση του Συλλόγου από το Δήμο ήταν 35 χιλιάρικα, τα 23 τα πήρε το ΤΑ. Και θα δείτε και στις υπόλοιπες επιχορηγήσεις, πάνω από το 50% της επιχορήγησης δινόταν στο ΤΑ. Να μην σας πω και περισσότερα. Συνεχίζω. Το Μάρτιο του 2016, επί διοίκησης κυρίου Γεωργιάδη, 40.000 επιχορήγηση, 20.500 δοθήκαν στο ΤΑ. Να συνεχίσω. Το 2017, 30.000 επιχορήγηση δόθηκαν. 20.000 στο ΤΑ το Μάρτιο του 2017 και 16.000 το Δεκέμβριο του 2017. Ακούστε και τη συνέχεια τώρα. Τον Γενάρη του 2018, σε λίγες μέρες, μετά από αίτημα, επίγον αίτημα του ΤΑ για χρηματοδότηση, δόθηκαν 25.000 από το Δήμο, τα οποία πήγαν όλα στο ΤΑ. Όλα στο ΤΑ. Επί συνόλου 35.000 επιχορήγησης, μείναν 10.000 υπόλοιπα, τα οποία τα πήρε ο Σύλλογος στις 24/4/18. Ποιος λοιπόν ήταν εχθρικός προς το ΤΑ? Τα περισσότερα χρήματα πήγαιναν προς το ΤΑ. Μια ζωή ο ερασιτέχνης είχε στη σκέψη του να βοηθεί το ΤΑ, που είχε και τις περισσότερες ανάγκες και το κρίναμε λογικό. Πώς λοιπόν μας κατηγορούν ότι εμείς κυνηγούσαμε το ΤΑ και είχαμε εχθρική τάση? Καλό θα είναι όταν θα μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει με στοιχεία και να μην παραπληροφορεί τον κόσμο. Εγώ αυτό είχα να πω σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρθηκαν και καλό θα είναι να τα μάθει και ο κόσμος. Και όταν βγαίνει κάποιος και κατηγορεί συλλόγους και πρόσωπα, να είναι περισσότερο μορφωμένος. Το τελευταίο κομμάτι που ήθελα να θίξω, διότι αναφέρθηκε ότι εμείς είχαμε γνώση του χρέους. Από αυτά που σας διάβασα, φαίνεται αν είχαμε γνώση του χρέους, διότι κανένα στοιχείο δεν οδηγούσε στην ταμιακή διευκόλυνση τη συγκεκριμένη. Αφενός, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη και τα λεγόμενά του, που λένε ότι το 2018 και το 2019 είχαμε επαφή με το Σύλλογο για διευθέτηση,
σας διαβεβαιώνω ότι ούτε με εμένα προσωπικά, ούτε με κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε καμία συζήτηση για τη συγκεκριμένη απέτηση. Ξέχασε όμως να πει ο κύριος Γεωργιάδης μια προγενέστερη συνάντηση που έγινε στο μαγαζί του τότε στην ταβέρνα τη Φούντα με τρία μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντο σε μου, του αντιπρόεδρου του κ. Πασιά και ακόμη ένα μέλος της τότε διοίκησης. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης είχε δηλώσει μεταξύ ευθυμίας ότι δεν έχει καμία απέτηση, το είχε δηλώσει βέβαια προφορικά, δεν το έγραψε πουθενά. Υπάρχουν μαρτυρίες όμως. Δεν θα έχει καμία απέτηση για ό,τι χρήματα έχει βάλει στον Αριστέχνη, χωρίς να κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε νούμερα και οτιδήποτε άλλο. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στη συγκεκριμένη απέτηση, η οποία ήρθε να διακανονιστεί σε πρώτη επαφή αφού έγινε η αγωγή. Πρώτα μας έκανε αγωγή ο κύριος Γεωργιάδης και μετά ήρθαν να κάνουμε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εδώ λοιπόν απαντήσαμε αρνητικά, διότι πραγματικά, όπως αποδεικνύεται, δεν είχαμε καμία γνώση και κανένα στοιχείο, ούτως ώστε και η διοίκηση του Συλλόγου να μπορεί να διαπραγματευτεί. Εμείς τα βιβλία και τα πρακτικά του Συλλόγου τα πήραμε το 22. Τότε ξέραμε ποιες ήταν οι πραγματικά οι ταμιακές διευκολύνσεις με βάση το βιβλίο πρακτικών. Και από εκεί και ύστερα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχιστεί και να τελεσυνδικήσει, ούτως ώστε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση την κατόπιν, θα σας ενημερώσει ο κ. Βασιάς που ήταν παρόν. Από την προσπάθεια διακανονισμού και μετά, έχω πια προσωπική γνώση του τι συνέβαινε. Μας ήρθε η οφειλή εγκεκριμένη βεβαίως από τα δικαστήρια, δυσβάσταχτη για το Σύλλογο. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε ένα διακανονισμό. Ο διακανονισμός αυτός τορπιλίστηκε όταν ο κύριος Γεωργιάδης θεώρησε ότι για να υπογράψει τον συμβιβασμό, τον διακανονισμό, θα έπρεπε να βάλουμε ενέχειρο εγώ και ο πρόεδρος τις προσωπικές μας περιουσίες. Ζητούσε τη δικιά μας προσωπική εγγύηση. Αυτό φυσικά δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Και ο κύριος Γεωργιάδης προέβη, χωρίς να μας απαντήσει ούτε καν σε αυτό, προέβη στην δέσμευση του λογαριασμού. Πληροφοριακά να σας πω ότι προτείναμε ένα διακανονισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος, εξακολουθεί να είναι δύσκολος ακόμα και αν σήμερα τον αποφασίσουμε. 20.000 ευρώ, τον Ιούνιο του 23 και από 1.000 ευρώ από τον Αύγουστο του 23 μέχρι την αποπληρωμή του χρέους. Για έναν εθνικό που όλα τα τμήματα του είναι τεχνικά και όλοι συμβάλλουμε έφοροι, παράγοντες, προπονητές, παίκτες στη λειτουργία του, αυτός ο διακανονισμός ήταν εξωπραγματικός. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως θα σας πω και αργότερα, έτσι λέω και τώρα, ήταν απόφαση όχι του ΔΣ, ήταν απόφαση της διευρυμένης διοίκησης του Συλλόγου. ΔΣ και έφοροι όλοι μαζί δεχθήκαμε να αιμορραγήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά εφόσον έχει στα χέρια του το χαρτί του δικαστηρίου, να το ικανοποιήσουμε. Δεν το δέχτηκε, είμαστε σε σημαντικά δεδομένα. Αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης επίσης στο ότι έχουμε 1.300 αθλητές με τις συνδρομές τους να αποπληρώσουν το χρέος. Απ' την άλλη βέβαια μας είπε ότι δεν τα έχει με τον κόσμο του εθνικού, δεν τα έχει με το εθνικό, τα έχει με το ΔΣ. Δεν γίνεται εμείς να φταίμε, αλλά να θες να αποπληρωθείς από τον κόσμο τον οποίο δεν τα έχεις, διότι το ΔΣ από πού θα τα βρει τα λεφτά. Όταν ζητάς τα λεφτά από το εθνικό, τα ζητάς από τα τμήματα. Πρέπει το πικ-πονγκ, το σκάκι, η τροβαδούρη, ο στίβος να πληρώσει αυτά τα χρέη. Δεν μπορώ εγώ να πάω σε έναν γονέα αθλητή του στίβου και να του ζητήσω να πληρώσει τα χρέη των διοικήσεων του ΤΑΡ. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν αρνούμαστε το χρέος, έτσι. Υπάρχει δικαστική απόφαση και την αποδεχόμαστε. Απλώς ο τρόπος που διάλεξε ο κ. Γεωργιάδης να την διεκδικήσει, τη θεωρούμε, ας το πω, δύσκολο. Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον κόσμο, από τον κόσμο, γιατί όλη αυτή η φασαρία. Να τους εξηγήσουμε πώς προκύπτουν όλα αυτά. Εν μέρη τα είπε και ο πρόεδρος. Το ΤΑΑ είχε το αυτοδίκητο. Διαχειριζόταν έσοδα, έξοδα, επιχορηγήσεις, μεταγραφές, αγωνιστικές δραστηριότητες, στήρια μόνο του. Δεν είχαμε ούτε γνώση, ούτε λόγο στη διαχείριση αυτή. Εφόσον ο προϋπολογισμός του, ο ισολογισμός του στο τέλος ήταν ισοσχελισμένος, έχει καλώς. Αν δεν ήταν όμως, φεύγανε χωρίς υποχρεώσεις. Διότι από ένα
μια ιδιοτροπία του νόμου, θα βάλω και τη λέξη βολική σε εισαγωγικά, τα χρέη του ΤΑΑ μένανε στο αφημί του Εθνικού. Ο καθένας θα μπορούσε να έρθει, να διαχειριστεί και φεύγοντας να μην έχει προσωπική ευθύνη. Έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι καταστάσεις. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε απαράδεκτο να διεκδικούνται τέτοια λεφτά από τον Εθνικό, από τον Αριστέχνη Εθνικό. Προσπάθησε ο κύριος Γεωργιάδης να πλήξει την ενότητα του Εθνικού, διαχωρίζοντας το ΔΣ και τον υπόλοιπο Εθνικό. Να ξέρετε ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται όχι από εμάς τους δύο, όχι από τους 7 του ΔΣ, παίρνονται από όλο το Εθνικό. Όλο το ΔΣ και οι έφοροι συμμετέχουν σε όλες μας τις αποφάσεις. Υπήρχαν εποχές, δεν θέλουμε να γυρίσουμε ποτέ εκεί, που κάποιες συμπεριφορές εκείνων των εποχών, εκείνων των παρελθόντος, δημιουργούσαν έχθρες και τυχόνες στον Εθνικό. Δεν τις έχουμε πια. Ο Εθνικός είναι ενιαίος και έτσι αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Και θα κλείσω με ένα θέμα το οποίο μας έχει εκπλήξει, μας έχει δυσαρεστήσει, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε. Αναλαμβάνω μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί όπως είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, εγώ ήμουν αυτός που επέμενε να μην κάνουμε εμφύλιο στον Εθνικό, να μην ψάξουμε όλα αυτά τα κοιτάπια και να κυνηγήσουμε τους ισολογισμούς, αλλά υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο αρχίζει και γίνεται περίεργο. Έρχεται ο κύριος Σιδηρόπουλος πρώτος, παλαιός παίκτης του Εθνικού και παλαιός παράγοντας του ΤΑΑ και για φιλές του 2009, μετά από 10 χρόνια, μας ζητάει την αποπληρωμή τους. Εκεί είναι η δικιά μας η αφέλεια, το παραδέχομαι. Είπαμε, παλιός παίκτης, εντάξει, παρόλο που ήταν διοίκηση, θα έπρεπε να τα έχει διεκδικήσει, δεν τα διεκδίκησε. Τώρα ναι, να μπούμε σε διακανονισμό. Μπήκαμε. Και νομίζω ότι και μπήκαμε σε διακανονισμό, ναι. Και τον πληρώνουμε. Τον πληρώνουμε. Έρχεται όμως μετά η αγωγή του κυρίου Γεωργιάδη. Έρχεται η αγωγή του κυρίου Τσιρτσίδη. Έρχεται η αγωγή του κυρίου Τζίμα. Έρχεται η αγωγή των συγγενών του κυρίου Χατζηστάβου. Των κτυπών του Χατζηστάβου. Έρχονται οι μηνύσεις της κυρίας Μπασάκη. Αυτό εμένα μου δίνει το δικαίωμα να έχω δεύτερες σκέψεις. Όπως. Όπως θα τις κρατήσω για τον εαυτό μου προς το παρόν, αλλά αυτή η σε εισαγωγικά επίθεση, συντονισμένη, όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω, εγώ σου λέω τα γεγονότα. Ήρθανε συνεχόμενες αγωγές προς το Εθνικό από το 2020-2021 και μετά. Από το 2020. Δεν έχω να παρατηρήσω κάτι περισσότερο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι με έναν τρόπο εσείς τορπιλίζετε την Pre-League, σε αυτό τι απαντάτε? Κανείς δεν τορπιλίζει την Pre-League. Λοιπόν, καταρχάς δεν έχουμε πει ότι τορπιλίζουν την Pre-League. Είπαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Εντάξει, δεν έχει πάρθει καμία απόφαση ότι δεν θα συμμετάσχουμε την Pre-League. Το εξετάζουμε και διερευνούμε όλες τις περιπτώσεις. Και σε ό,τι αφορά την ανάληψη των ευθυνών, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι και να μην δουλευόμαστε, εμείς είμαστε εδώ από το 2016 και συνεχίζουμε να είμαστε. Δεν παραιτηθήκαμε και δεν αποποιηθήκαμε των ευθυνών μας. Αυτά τα ερωτήματα να τίθεται σε αυτούς που έρχονται να υπηρετήσουν ένα τμήμα του συλλόγου και στους 8 μήνες παρετούνται. Αυτοί ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Τα χρέη που δημιούργησαν τα πλήρωσαν. Για να ξέρουμε γιατί συζητάμε, γιατί εμείς τα χρέη μας τα πληρώνουμε. Όλοι οι παίχτες αυτοί που σας διάβασα προηγουμένως πληρώνονται μέχρι και σήμερα από εμάς. Με τον κύριο Σιδηρόπουλο τα 28 χιλιάρικα τα διακανονίσαμε και τον πληρώνουμε. Αυτοί τα χρέη τους τα πλήρωσαν. Ξαναρωτάω. Τα πλήρωσαν. Να μην ζητάμε τώρα ευθύνες για το ποιοι αποποιούνται των ευθυνών τους. Να κάνω το τελευταίο ερώτημα. Βεβαίως. Εφόσον τα πράγματα πάντα ήταν τόσο δύσκολα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί να θέλει κάποιος να αναλάβει λοιπόν τη διοίκηση γενικότερα του Εθνικού, κύριε Πρόεδρε? Όχι. Ανθρώπινο, απλό ερώτημα. Κάναμε μια συμφωνία με τον Αγγερνό, έτσι, σαν Γιώργος με Αγγερνό. Θα μείνουμε μέχρι να καθαρίσουμε τον Εθνικό όσον αφορά τα χρέη. Θα μείνουμε μέχρι να πάει στο 0. Μετά θα φύγουμε, είναι ένα προσωπικό στοίχημα και όχι μόνο το δυο μας, έτσι ξεκινήσαμε, αλλά προσθέθηκαν και άλλοι πολλοί μαζί μας, όλοι οι διοίκηση μαζί μας. Μένουμε για να φτάσει ο Εθνικός στο 0. Μετά, εγώ τουλάχιστον τον δηλώνω από τώρα, θα φύγω, ας το πάρει πίσω τον Εθνικό, αλλά να είναι καθαρός, να μην έχει τίποτα. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Εγώ μπήκα από την αγάπη μου για τον μπάσκετ, είτε εγώ είμαι άνθρωπος του μπάσκετ, εμπλέχθηκα με τα
με τη διοίκηση του Εθνικού και βάλαμε, τη δώσαμε τα χέρια πριν από πολλά χρόνια. Ήρθαν και άλλοι μαζί, είμαστε όλοι μαζί ευτυχώς, γιατί ήταν, είναι μεγάλο το βάρος. Μένουμε για αυτό το λόγο. Έτσι. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλιώς είναι πραγματικά, έτσι όπως το λέτε. Παγωγές, μηνύσεις, χρέη. Έτσι όπως το λέτε, ναι. Δεν αξίζει τον κόπο. Ναι. Δεν αξίζει τον κόπο. Άμα κοιτάξουμε την οικογένειά μας, την προσωπική μας ηρεμία, ναι. Όχι, θα το κάνουμε γιατί έτσι θέλω να το κάνω. Και μετά, καθαρός εθνικός θα τον πάρει όποιος θέλει, αλλά θα ξέρει ότι ξεκινάει από μηδέν. Μια ερώτηση με δύο σκέλη. Πρώτον, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αναφερθήκατε και στην πρώτη συνέντευξη, ότι υπέρχει δέσμευση λογαριασμών. Πολλές φορές το επανέλαβε στη δική του τοποθέτηση ότι βρήκε μέσα 724 ευρώ. Θέλουμε μια απάντηση από αυτού, γιατί βρήκε αυτά τα χρήματα, ένα αυτό, αν είναι αλήθεια δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, λόγω του τραπεζικού λογαριασμού. Και το δεύτερο, από αυτό που φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια, δείχνει ότι είναι, υπάρχει ένα ταβάνι του τι μπορεί να κάνει μια ομάδα στην Αλεξανδρούπολη με το μέγεθος του Εθνικού. Δεν μιλάω για τις άλλες, για το μέγεθος του Εθνικού. Τι διαλέγετε, το να πάμε στις δόξες μιας μεγάλης εθνικής κατηγορίας ή στο ένα νοικοκυρεμένο σωματείο. Μπορούν και τα δύο να συμβούν. Θα σου πω. Το όριο φαίνεται της πόλης μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση συλλόγου σε κατηγορία εθνική που έχει κάποια συγκεκριμένα έξοδα, φαίνεται ότι ξεπεράστηκε. Ή ενδεχομένως ήρθε σε μια κόπωση και άμα του δώσουμε χρόνο θα επανέλθει. Τότε που αυτές οι διοικήσεις φύγανε, παραδειχθήκαν και οι ίδιοι ότι ναι, πια δεν βγαίνει. Δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα της πόλης ή κουράστηκαν αυτά τα οικονομικά δεδομένα της πόλης για να συντηρήσουμε μια τέτοια ομάδα. Γι' αυτό και εμείς πήραμε την πρωτοβουλία όταν πια όλοι όσοι διοικούσαν το ΤΑΑ να φύγουν, να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και είδατε ότι γίνεται. Πήραμε τον Εθνικό στην τελευταία κατηγορία του βόλεϊ και φτάσαμε στην Πρυλή. Θα το παλέψουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, όντως τόσα χρήματα υπήρχαν. Και αυτά δεσμεύτηκαν. Αυτή τη στιγμή η δέσμευση με τους λογαριασμούς μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Πρώτον, στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πληρωμές και αποπληρωμές προπονητών υποχρεώσεων σε προμηθευτές, διότι δεσμεύονται όλα αυτά. Και δεύτερον, δεν μπορεί κανένας χορηγός πλέον να καταθέσει χρήματα. Αυτή είναι η πιο σοβαρή δυσκολία που μας δημιουργείται. Για να έχουμε όμως το μυαλό μας. Στη λογική μας δεν είναι να μην αποπληρωθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Εφόσον υπάρχει τελετσίδικη δικαστική απόφαση, είναι να αποπληρωθεί. Να βρεθεί ένας σωστός, σοβαρός, λογικός τρόπος, ούτως ώστε να μην διαλυθεί το σωματείο. Αυτή ήταν η σκέψη μας από την αρχή. Και παρότι πήραμε τη δύσκολη απόφαση των 20.000 συν 1.000 ευρώ κάθε μήνα μέχρι την αποπληρωμή, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης τις αποτέλεσε. Όχι εμείς. Και στα 20.000 φτάσαμε μετά από διαπραγμάτευση. Η πρώτη πρόταση, διότι ο σύλλογος δεν είναι ένα εργοστάσιο που δουλεύει και παράγει κέρδη. Παίρνει τις συνδρομές και ό,τι χρήματα έρχονται για να μπορεί να λειτουργεί. Να αποπληρώνεται υποχρεώσεις, αθλητικό υλικό, ηματισμός, προπονητές, όλα τα έξοδα. Δεν έχουμε κάτι το οποίο μένει ως αποθυματικό την επόμενη χρονιά και το κίζεται. Ίσα ίσα. Και τα χρήματα αυτά πολλές φορές δεν φτάνουν και πολλές φορές έρχεται η επιχορήγηση του Δήμου και μας ξελαφρώνει. Αυτό συμβαίνει. Τι φαντάζεστε, ότι είναι καμιά μηχανή ο Εθνικός που κόβει χρήματα? Αν δεν υπήρχαν οι έφοροι, τα τμήματα, οι παράγοντες για να λειτουργήσει ο σύλλογος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος. Επιχορήγηση από το κράτος άλλη δεν υπάρχει. Το ξέρετε πολύ καλά. Ερχόμαστε λοιπόν να ζητήσουμε κάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει. Και τα χρήματα αυτά που θα δινόντουσαν στα τμήματα, αποφασίσαμε από κοινού με τους εφόρους και τη διοίκηση να δοθούν, παρότι ήταν δυσβάστακτο, να δοθούν στον κύριο Γεωργιάδη και να είμαστε συνεπείς σε μια αποπληρωμή. Το να μπούμε εγγυητές ως φυσικά πρόσωπα, εγώ και ο αντιπρόεδρος, νομίζω ότι παραπάει. Άλλωστε, ο κύριος Γεωργιάδης, όταν έβαζε τα χρήματά του, όταν ξόδευε, δεν έβαλε την προσωπική του περιουσία εγγύηση. Εντάξει, για να μην λέμε τώρα και ότι θέλουμε. Οι πιο πολλοί παράγοντες υποτίθεται ότι έρχονται για να προσφέρουν, χωρίς να έχουν καμία απέτηση. Τρίζουν τα κόκκαλα του Παρασκευόπουλου με αυτά που ακούμε. Πότε επί εποχής Καριωτάκη και Παρασκευόπουλου θα διανοείται κανείς να διεκδικήσει αυτά τα ποσά? Για μια χρονιά, μια χρονιάς διοίκησης, την οποία πρόωρα βέβαια παραιτήθηκε για να αποφύγει δεν ξέρω εγώ τι. Δικό του θέμα βέβαια. Καθένας έχει τη δικιά του άποψη και είναι σεβαστή. Αλλά ας δούμε και που βρισκόμαστε στο περιβάλλον, ποιος είναι ο Εθνικός, τι κάνει, πώς λειτουργεί.
Αλίμον, αν καθόμαστε από το 16 μέχρι σήμερα να ζητάμε τι λεφτά έχουμε βάλει. Αλίμον. Όλοι εδώ στο Σύλλογο και η διοίκηση, όλα τα μέτρα και οι έφοροι, οι εθελοντές είναι. Απλή, δεν πληρώνεται κανένας, άμυστη. Το χρόνο μας και την τρέλα μας υπηρετούμε. Γιατί αισθανόμαστε το βάρος της ιστορίας του Συλλόγου, ένα Σύλλογο που ήδησαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι θείοι μας και οι θείες μας και όλοι οι Αλεξανδρόπολοι. Γι' αυτό είμαστε στον Εθνικό. Και θα μπορούσαμε κάλλιστα να φύγουμε στην πρώτη δυσκολία. Εμείς όμως, όπως ακριβώς το είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, βάλαμε κάποιους στόχους συγκεκριμένους και θα μείνουμε μέχρι να τους εκπληρώσουμε. Είτε αυτό θα αρέσει σε κάποιους, είτε αυτό δεν σας αρέσει. Να ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπήρξε περισσότερο ενωμένος εθνικός με τα τμήματα και με τον κόσμο από ό,τι σήμερα. Και αποδεικνύεται έμπρακτα. Αποδεικνύεται έμπρακτα. Αυτά είχαμε να πούμε. Έκανες μια ερώτηση προηγουμένως και τώρα λίγο προβληματικό, αλλά την απόφαση μέσα μου την πήρα. Όταν είδα τα δειγματογραφητή φωτογραφία, φωτογραφία του Εθνικού με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτός είναι ο Εθνικός. Την δείξαμε τη φωτογραφία τότε στη Μαυροτά που είναι και ο Προσωπικός Σύλλογος του Αγγελινού, το Ελληνικό Γραμματέα, και λέει, αυτός είναι ο Εθνικός, έχετε φωτογραφία με τον Βενιζέλο. Ο Εθνικός έχει φωτογραφία με τον Βενιζέλο. Δεν θα τα παραδείσουν. Και κάτι άλλο, που ήταν τελείως σημαντιακό, ίσως έπαιρνα στο κινητό μια διεύθυνση mail και βγήκε επειδή πάτησα κάτι λάθος. Όταν ανέλαβα το ΤΑ, τότε, όταν έφυγε η κυρία Λουπασάκη, για 2-3 μήνες για να βγάλουμε τη χρονιά, πήρα mail από έναν Γκμίτροβιτς, παίχτη, ναι, Αλεξάνδερ Γκμίτροβιτς, μου λέει, μου χρωστάνε λεφτά, έμαθα ότι είσαι πρόεδρος, μου γράψε το mail, δεν το απάντησα τίποτα φυσικά. Δεν ξέρω πού απευθύνθηκε αυτός ο άνθρωπος μετά. Ούτε ξέρω και πότε έπαιξε, δεν ξέρω πότε. Ποια χρονολογία ήταν στον Εθνικό. Και πού βρήκε και το mail μου και μου έστειλε και το mail. Πολλά έχουμε να πούμε. Μπορούμε ώρες να σας μιλάμε για αυτά που τραβάμε εδώ μέσα, αλλά δεν έχει νόημα. Αυτό το αποφασίσουμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.